με ιδιαίτερη χαρά ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο άντρας μου. Παρακαλώ, Μεσχέ. Μαζί του ο Μιχάλης Δαβίδης και ο Απόστολος Αναγνώστου. Απ' την Αλόνα. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Φύγε σαρδέλα από εκεί. Φύγε σαρδέλα να πάρουν καλλιτέχνες στις θέσεις τους. Τι είναι αυτά τα πράγματα πλέον. Σαρδέλα φύγε, κινδυνεύεις. Μην κουπέλα μου κοντά. Δεν ήταν αρκετές οι πίτσες. Δημήτρη μου, καλώς όρισες. Καλώς ορίστε, παιδιά. Τι νέα. Τι νέα, μωρέ, ξέρω εγώ. Τι έχει, τι σημαίνει. Τι. Τίποτα, εντάξει. Δεν είναι χάλια, ρε παιδί μου, την κατάσταση αυτή τώρα με τα. Με την οικονομική κρίση. Τι ανέστητοι είμαστε. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Καλλιτέχνες ειδικά είναι και πολύ ευαίσθητα αυτά τα θέματα. Ναι, γενικώς έτσι είμαι πολύ χάλια. Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να πω τίποτα. Όχι, μα ούτε ότι είμαι στο ζυγό με τον Μαχαιρίτσα, τον Πασχαλίδη. Μην το πεις, μην το πεις. Την Παπίου. Τη Δήμητρα Παπίου και τη Σόπερα Καοτίκ. Αν κλείσαμε την Παρασκευή, δεν θέλω. Μην το λες, όχι. Ούτε θέλω να πω ότι 23 Ιανουαρίου έχουμε πρεμιέρα στον μπάντμιντον με τους Άγαμους. Όχι, ούτε θέλω να το πεις. Ούτε θέλω να πω για τους φανς, δηλαδή ότι τις καθημερινές έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και μπορείτε να με βρείτε στο Θέα ή στο Ιεροκλήτου μαγαζί. Ναι, ούτε αυτό το πεις, δεν είναι σωστό. Πρέπει να εκτιμήσουμε και να χειροκροτήσουμε το ήθος που κάνει. Ενώ μπορούσε. Εδώ και όλο το πάνω. Αρνήθηκε να προβάλλει τη δουλειά του. Επίσης, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ευχαριστήσω, παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς και δίνετε ένα βήμα σε όλους εμάς που ξεκινάμε τώρα. Προσπαθούμε να και πέντε κερασμένες πίτσες επίσης. Όχι μόνο το βήμα. Λοιπόν, κοίτα, επειδή είμαι συκοφαντής, παρατήρησε σήμερα. Επειδή είσαι εξπροβεδί και μπορεί να κάνει έναν αντιθέσει με τον Στάθη, μπορεί να κάνει και δύο και τρία πράγματα μαζί. Έως και πολλαπλασιασμό. Είδες ότι η σαρδέλα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ήταν σε ένα. Το ήταν έτσι. Ναι. Και τώρα αυτή έφαγε τις πίτσες, όχι εγώ. Εγώ έτυχε την ώρα που μπήκε να τρώω ένα κομμάτι γιατί τις πήρε ο Στάθης. Για να μην προσβάλλει τον Στάθη. Οι πίτσες τρομερές. Τρεις πίτσες, 7 ευρώ. Φαντάσου, τώρα τι πάγαμε. Τόσα είχα, φίλε. Φαντάσου, τι πάγαμε. Τόσα είχα. Τι είχε πάγαμε. Εφλαράτη, κρίση της. Και όχι δώρο, τρεις πληρωμένες. Δηλαδή έχει μία, ενάμιση. Εντάξει, τι να κάνουμε, κρίση τώρα, θα τα έχει. Πάντως, μου λέγεις πριν ότι αυτό το θέμα με την οικονομική κρίση δεν έχει, ρε παιδί μου, και μόνο αρνητικές επιπτώσεις. Ναι, έχει ένα καλό, είναι αλήθεια αυτό. Είναι απόρρια ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε ενωθεί με έναν τρόπο μαγικό μέσα από την κρίση. Και είμαστε πια όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, οι Έλληνες είναι πια δωρετές οργάνων. Σοβαρά, γιατί αυτό. Το έχω διαπιστώσει. Πώς το έχεις διαπιστώσει. Γιατί από όποιον και να ζητήσεις οτιδήποτε θα σου πει πάρ' τα αρχίδια μου. Το οποίο είναι συγκινητικό, έτσι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι και τα τελευταία όργανα που θα περίμενες ότι θα έδινε, ειδικά ένας άντρας με τόση ευκολία. Και όμως βλέπεις πόσο. Και το ήθος των Ελλήνων πρέπει να έχει. Μπράβο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να μιλήσω με την τέχνη μου. Ελεύθερα, μην να αφιερώσω, να αφιερώσω ένα κομμάτι. Μίλα και ελεύθερα. Κάπου. Όχι τρόπος κομμάτι, πριν κάπου. Που σφίχτηκες. Κάπου ένα κομμάτι να αφιερώσω. Κάπου. Ποιο δηλαδή, ε? Όχι, oh. Θεέ μου. Oh. Όχι. Ο ήλιος ο πρασίνος, ο ήλιος που ανατέλει, μας οδηγεί. Όπω δεν μπορούμε να πούμε ένα πολιτικό τραγούδι. Αυτό είναι ρετρό, αγόρι μου, δεν είναι μπλουζ. Δηλαδή. Εντάξει. Καλά, φεύγω από τη μέση. Περίμενε να πούμε και τον νικητή. Η σημερινή νικήτρια, κυρίε και κύριοι. Είναι η Μαριάννα Χαρλάφτη. Χαρλάφτη. Μαριάννα Χαρλάφτη, εσύ μαζί με τον χθεσινό το φίλο μας και όποιο είναι αύριο, είστε οι τρεις που έχετε τις μεγαλύτερες. Θα μπείτε στην κληρωτίδα για τους Μιούζ και για το Άμστερνταμ. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Ήταν να απολαύσαμε και το τραγούδι του Δημήτρη Σταρόβα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο στις 11 και κάτι. Έχετε όλοι μας την αγάπη. Κλείνουμε όμως με τον Δημήτρη. Πολλά πολλά φιλιά και. Θέλω να πω το εξής, ότι έχει μια διάσταση την οποία δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος. Ναι. Θα μας πει ο Δημήτρης ένα τραγούδι blues πονεμένο, βγαλμένο από την καρδιά του μέσα. Ένα τραγούδι το οποίο θα δώσει πάρα πολύ πόνο. Και να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Να τα λέμε. Πάμε λοιπόν. Καλό βράδυ, παιδιά. Εντάξει, αφού δεν σας άρεσε το προηγούμενο, θα πνίξω τον καημό μου με ένα μπλουζ. Μπορεί να χάνεσαι μες στη δική του αγκαλιά,
μπορεί να λιώνει στα δικά του τα φιλιά. Μα δεν ταιριάζεται, σου λέω. Έτσι αντικειμενικά στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Είσαι αμάρτωλη, δεν σε θέλω πια. Το πουλάκι τσιου τσιου σφύριξα και έληξε.